Ο κύριος Νίκος έφτιαξε δειλά δειλά τη φάρμα Σαραβά το 1983 και πριν λίγα χρόνια τα ενία της μονάδας που βρίσκεται στα στεφανινά του Δήμου Βόλβης πήρε η κόρη του Κυριακή. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες μονάδες εκτροφής μαύρου χείρου και αγριογούρουνου στη Θεσσαλονίκη και για τους ίδιους αποτελεί πλέον δεύτερο σπίτι. Εγώ έχω περίπου 30 χρόνια που τα έχω. 30 χρόνια τα γουρούνια. Έκανα και πρόεδρο στην κοινότητα. Μέχρι ώρα 2 είμαι στο κοινοτικό κατάστημα. Μετά πήγαινα στο βουνό. Δεν είχα τόσο κοστολόγιο όπω έχουμε σήμερα. Σήμερα είναι προβληματικό. Όπω αναφέρουν οι ίδιοι, παρότι η φάρμα του αποτελεί τη μοναδική παλιά και οργανωμένη μονάδα εκτροφή και αναπαραγωγή μαύρου χείρου και αγριογούρουνου στη Θεσσαλονίκη, κανεί δεν του κάλεσε να συμμετάσχουν στο διάλογο για την αντιμετώπιση του προβλήματο που προέκυψε με την παρουσία αγριόχειρων κοντά σε κατοικημένε περιοχέ τη πόλη. Όπω λένε, δεν πρόκειται για καινούριο πρόβλημα, καθώ οι αγριόχειροι αφέθησαν ελεύθεροι από παραγωγού που εγκατέλειψαν τη δουλειά. Είναι κάτι που είναι απόρρια από το 2012 και 2013 όπου διάφοροι κτηνοτρόφοι μην μπορώντας να είναι βιώσιμοι αφήσανε τα ζώα τους να επιστρέψουν στη φύση και με το κλείσιμο της Εγνατίας Οδού το 2015 κάποια ζώα μείνανε και μην μπορώντας να επιστρέψουν στις παρυφέ. Του το όρου κερδιλίου που βρισκόμαστε τώρα, μείνανε εκεί και γίνανε, έχουμε αυτή την υπερπληθώρα αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Από μονάδε δεν γίνεται να φεύγουν γιατί περισσότεροι χειροτρόφοι τη εκτατική εκτροφή ε, έχουμε τα ζώα μα τα οποία τα μεγαλώνουμε για να τα πουλήσουμε και να είμαστε βιώσιμοι, να πουλήσουμε το κρέα για να μπορέσουμε να υπάρξουμε. Είμαστε παραγωγή δηλαδή χειρίου κρέατο εκτατική εκτροφή. Άρα δεν υπάρχει λογική να φεθεί το, το γουρούνι μα έξω γιατί μετά δεν θα μπορούμε να το μαζέψουμε. Οι παραγωγοί χείριου κρέατος που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη δηλώνουν πρόθυμοι να βοηθήσουν με την εμπειρία τους στον εντοπισμό και τη μετακίνηση των αγριόχειρων που ζουν ελεύθεροι στη φύση σε ελεγχόμενες περιοχές. Δηλώνουν ωστόσο αντίθετοι με τις απόψεις που έχουν κατατεθεί για αύξηση της κυνηγητική περιόδου και των κυνηγητικών ομάδων. Αυτά μόνο με δίχτυα πιάνω και δεν μπορείς εκτός αν τα σκουτώσεις. Υπάρχει μέσο με δίχτυα, με ανθρώπους ειδικούς Άλλως δεν πιάνονται αυτά, είναι άγρια. Μία πρώτη πρόταση που κάναμε αλλά δεν έφτασε γιατί δεν μας καλέσαν είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι και οι χώρες του εξωτερικού. Να υπάρχουν χώροι που να επιτρέπεται το κυνήγι και να μην χαλάσει η πανίδα μας, να προστατεύεται, αλλά και οι κυνηγοί να κάνουν αυτό που θέλουν, το χόμπι τους, χωρίς να έχουν περιορισμούς και χωρίς να έχουν πολλές φορές και απώλειες. Θα μπορούσε να γίνει ας πούμε μία ζώνη κυνηγιού αγριόχειρων στο Σέιχ ένα κομμάτι που θα το ξέρουν θα είναι οριοθετημένο και από εκεί δεν θα μπορούν να βγουν οι κυνηγοί. Θα μπορούσε να γίνει ε, στην οροσυρά κερδιλίων κάποιο χαρακτηρισμένο κομμάτι και να μην έχουν την ελευθερία να βρίσκονται παντού οι κυνηγοί, αλλά να έχουν την ελευθερία να κυνηγάνε όσο θέλουν. Τα μέρη στα οποία εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα με την παρουσία αγριόχειρων είναι η προστατευόμενη περιοχή του περιεστικού δάσους του Σέιξου, καθώς και οι περιοχές της λεκάνης απορροής των λιμνών Κορώνιας και Βόλβης.